Φίλες και φίλοι τηλεθεατές, σε μια προσπάθειά μας να συναντήσουμε κάτι σπάνιο, κάτι μοναδικό, κάτι ταυτόχρονα οικείο, κάτι δικό μας ψυχολογικά, συναντήσαμε μέσω κάποιων ανθρώπων τους Καλάς. Ένα παρελθόν οικείο σε εμάς, αλλά ταυτόχρονα και κάτι σπάνιο, κάτι μοναδικό ακόμη και για μας αυτή την εποχή. Είναι οι απόγονοι των στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχουμε καλεσμένο μας στη φύση, καλεσμένο βέβαια και στην ιστορία, εδώ στον Σπερχείο ποταμό, τον Ορειβάτη, αλλά πλέον υποστηρικτή της επικοινωνίας, της ενίσχυσης μάλλον, τον Καλάς, μαζί με μια ομάδα πολύ καλών συνεργατών, τον Θανάση το Λερούνη, καθηγητή μέσα εκπαίδευση. Και αυτό μας δείχνει τι μπορεί να κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος που μπορεί να ασχοληθεί με ένα θέμα με ανιδιοτέλεια. Κύριε Λερούνη, καλώς ήρθατε εδώ στη φύση, τη δική μας. Να ζητήσουμε και συγγνώμη για όποια προβλήματα μπορεί να μας δημιουργήσει ο αέρας ή οτιδήποτε άλλο στην εκπομπή. Αλλά πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή ίσως πρέπει να μετασχηματίσουμε λίγο τη φύση με ποιοτικές χρήσεις που δεν ρυπαίνουν. Έτσι. Θέλω να μας πείτε πώς συναντήσατε, είσαστε Ορειβάτης από πότε μέχρι πότε αν επιτρέπετε. Από τη δεκαετία του 70. Δηλαδή χρόνια τώρα. Χρόνια, ναι. Μιλάμε περίπου μια 20ετία Ορειβάτης. Ναι. Και έχετε πάει σε πολλές χώρες και σε πολλά βουνά. Σε αρκετές, ναι. Για πέστε μου για παράδειγμα. Από το Κιλιμάντζαρο της Τανζανίας, από την Τανζανία του ανέβηκα, μέχρι τα Ιμαλάια από Θιβέτ. Μάλιστα. Άνδης, τέτοια. Λατινική Αμερική δεν έχω πάει. Δεν έχετε πάει. Έχετε πάει δηλαδή αυτό που θα λέγαμε Ασία και Ευρώπη. Και... Αφρική, ναι. Αφρική. Κιλιμάντζαρο είναι το πιο υψηλό όρος της Αφρικής. Της Αφρικής, έτσι. Και τα Ιμαλάια, βέβαια, όπως είναι γνωστό, είναι το πιο ψηλό όρος του κόσμου. Ναι, δεν ανέβηκα σε κορυφή, βέβαια. Απλώς μ' αρέσει να περπατάω τα βουνά. Μ' αρέσει να γνωρίζω τα βουνά. Δεν είναι δηλαδή ενός είδους πρωταθλητισμός. Όχι. Ενός είδους αθλητισμός και φυσιολατρίας. Έτσι. Νομίζω ο πρωταθλητισμός σε αυτό το σπορ, αν το πούμε σπορ, χάνει στη φύση. Μάλιστα. Εδώ μέσα στη φύση, πώς σας φαίνεται το τοπίο? Πολύ ωραία. Ελπίζουμε να μεταφέρουμε στους φίλους τηλεθεατές μερικές ανάλογες εικόνες από το φυσικό περιβάλλον των Καλάς πάνω στον Ινδικό Κάφκασο. Θα μας βοηθήσετε κι εσείς με τα υλικά που μας έχετε δώσει γι' αυτό οπωσδήποτε. Να αρχίσουμε λοιπόν στο πώς συναντήσατε τους Καλάς και πότε. Ναι. Είμαι εκπαιδευτικός. Κάθε καλοκαίρι κάνω ένα μεγάλο ταξίδι τους μήνες των διακοπών, Ιούλιο-Αύγουστο. Κάποτε στην Ινδία μου είπαν ότι το Πακιστάν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Ορειβάτες, ιδίως στο βόρειο Πακιστάν. Δεν μου πολύ άρεσε αυτή η ιδέα, γιατί το Πακιστάν δεν μου έλεγε τίποτα σαν χώρα και νομίζω και στους Έλληνες, στους πιο πολλούς Έλληνες, δεν λέει τίποτα. Εννοώ να το επισκεφτούν τουριστικά. Δεν έχει κάτι εξωτικό σαν όνομα. Ακριβώς. Αλλά εκεί με περίμεναν τέτοιες εκπλήξεις, τέτοια σοκ που με κράτησαν όλα τα επόμενα χρόνια. Και ξεχάσατε την ορειβασία πλέον. Ξέχασα την ορειβασία και ανέβαλα επαόριστο ταξίδια που ήθελα να κάνω στην Λατινική Αμερική στις Άνδες. Λοιπόν, πήγα φυσικά στις μεγάλες πόλεις και φυσικά στα μουσεία τους. Και εκεί είδα τα ελληνικά νομίσματα των βασιλέων της Βακτρίας και της Ινδίας, που για τρεις αιώνες μέχρι και το 20 μετά Χριστόν ήκμασαν αυτοί οι βασιλείς στην Κεντρική Ασία. Και δεν είχα ιδέα. Και τα διάβαζα σε ελληνικά, στα ελληνικά αυτά, τα γράμματα που ήταν σκαλισμένα σε αυτά τα νομίσματα. Και η καλύτερη αίθουσα αυτών των μουσείων ήταν αφιερωμένη στην ελληνοβουδιστική τέχνη της Γκαντάρα. Όπου και ως που ο βουδιστικός και ο ελληνικός πολιτισμός παντρεύτηκαν, έσμιξαν. Όπου και ως που μουσίστηνε ο ξεναγός ο Πακιστανός, τον Greek style Buddha, τον Όρθιο Βούδα με την ελληνική κατατομή, τα Πολώνια χαρακτηριστικά και τον ελληνικό. Greek style, να το πούμε χιτώνα. Και στα ελληνικά, είναι του ελληνικού στυλ. Ελληνικής τεχνοτροπίας Βούδας. Τεχνοτροπίας, ναι. Και δεν είχα ιδέα.
από αυτά. Και βέβαια εγώ είμαι ένας μέσος Έλληνας από πλευράς ενημέρωσης σε αυτά τα θέματα. Στα βιβλία μας, στα σχολικά, δεν αναφέρεται ούτε μία σελίδα για αυτή την περίοδο της ελληνικής παρουσίας στην Ασία. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι έπαιξε τεράστιο ιστορικό ρόλο αυτή η τεχνοτροπία, γιατί διέδωσε και έδωσε πρόσωπο, έδωσε υλικότητα, ενσάρκωση από μια άποψη, στο βουδισμό, με την έννοια έτσι, ότι δεν είχε όχημα διάδοσης. Βεβαίως, γιατί μέχρι την έλευση των Ελλήνων στην Κεντρική Ασία απαγορευόταν στους βουδιστές να απεικονίσουν ανθρωπομορφικά το Βούδα. Τον παρίσταναν σαν δέντρο ή σαν μόνο τις πατούσες του, και υπάρχουν τέτοια, ναι, τις πρώτες φάσεις του βουδισμού. Έλληνας τεχνίτης έβαλε για πρώτη φορά το χεράκι του και του έδωσε ανθρώπινα. Υπάρχει και στο Ισλάμ. Στην Ανατολή προσπαθούσαν να είναι ανεικονικοί κάποιοι τουλάχιστον. Και μέχρι και σήμερα, μέχρι ναι, και σήμερα στο Ισλάμ απαγορεύεται να απεικονίσουν «ον». Είτε είναι αυτό φυτό, είτε είναι ζώο, είτε είναι άνθρωπος. Αυτό θα λέγαμε ήταν η ελληνική επίδραση και στο χριστιανισμό βέβαια. Ακριβώς. Έδωσε αυτό που θα λέγαμε απεικόνιση, μορφή. Και σε αυτή την τέχνη της Γκαντάρα, πήρε το όνομα από την περιοχή στην οποία αναπτύχθη, την ελληνοβουδιστική τέχνη που την έχουν ονομάσει οι ειδικοί, την Greek Buddhist Art, βλέπουμε στοιχεία από την ελληνική μυθολογία. Και σε αυτά τα μουσεία βρίσκεσαι, λες και είσαι σε ελληνικό μουσείο. Ή μουσείο της Μεσογείου, τέλος πάντων. Με τους Τρίτονες, τους Άντλατες, τους Κυσσούς και τα Μπελόφυλλα, το άγαλμα της Αθηνάς, τον Δία Παραστάτη του Βούδα και όλα τα σχετικά. Κορινθιακούς Κίωνας. Όλοι τα βουδιστικά μνημεία εκείνης της περίοδου έχουν Κορινθιακούς Κίωνες. Με τόπες και τρίκλιβα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η βουδιστική τέχνη της Γκαντάρα είναι ουσιαστικά σαν να λέει ένα ακέραιο κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Ελλάδα. Όχι, φυσικά. Αφορά όλη την ανθρωπότητα πλέον και έχει μια διεθνή αναγνώριση. Ίσως δεν έχει τόση αναγνώριση στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και εγώ σοκαρίστηκα από το γεγονός ότι τα έβλεπα αυτά για πρώτη φορά και τα άκουγα από το στόμα ενός Πακιστανού να μου τα εξηγεί. Να μου εξηγεί την επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στο χώρο του, στη χώρα του πριν από αιώνες. Και αυτό ήταν το δεύτερο σοκ που έπαθα. Και όταν έβγαινα στα παζάρια και τους συστηνόμουν σαν Ιουνάνι, σαν Έλληνας, οι Ιόνες δώσαμε το όνομά μας σε όλες τις ασιατικές χώρες, αφού πρώτοι αυτοί ήρθαν σε επαφή μαζί τους. Μου λέγανε τότε εσύ πρέπει να πας στο βορρά να δεις τους συγγενείς σου. Και εννοούσαν. Τους συγγενείς σου. Ναι. Τις διάφορες φυλές. Να μας συστήνουν δηλαδή οι ίδιοι τους συγγενείς. Και αυτά πού τα βρήκατε? Πού τα βρήκα? Ναι. Πού τους συνάντησα? Ναι. Πού τους συναντήσατε και πού συναντήσατε και αυτά εδώ που κρατάμε στο χέρι μας? Α, τα καπέλα. Ίσως είναι χρήσιμο να το λανσάρουμε και σαν μόδα. Πολύ σύντομα. Έτσι. Όλο ο ανδρικός πληθυσμός του Βορείου Πακιστάν και του Βορείου Αφγανιστάν φορά αυτό το καπέλο. Το οποίο πού αλλού υπάρχει? Στην Ελλάδα είναι γνώριμο. Αλλά στις τοιχογραφίες των μακεδονικών τάφων της χώρας μας. Υπάρχουν οι Μακεδόνες του 3ου και του 4ου αιώνα π.Χ. που φοράνε αυτό το καπέλο. Ειδικά στην τοιχογραφία που υπάρχει στην πρόσωψη του τάφου του Φιλίππου, υπάρχουν τρεις από τους κυνηγούς από αυτή την περίφημη τοιχογραφία του κυνηγιού που υπάρχει στον τάφο. Και το εμπορεύονται τουριστικά φυσικά οι Πακιστανοί. Όχι, όχι. Ενώ όταν το πουλάνε οι Πακιστανοί. Όχι, μόνο εμείς το αγοράζουμε, οι Έλληνες, τουρίστες που πάμε εκεί. Α. Αυτοί είναι το ντόπιο καπέλο τους. Το ντόπιο καπέλο τους. Μάλιστα. Να. Δηλαδή τους έχουν πάρει κάποια χρώματα από εμάς, ακόμη και στη σημερινή του ζωή όλοι οι Πακιστανοί. Έτσι. Και οι Βόρειοι Αφγανοί, εκεί που ήταν παλιά τα βασίλεια της Βακτρίας και της Ινδίας. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στο πώς συναντηθήκατε με τους Καλάς. Στους Καλάς πήγα αφού επισκέφτηκα μερικές άλλες φυλές, που και αυτές λένε ότι είναι απόγονοι των στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως είναι η φυλή της Χούντζα, όπως είναι η φυλή της Οσκαρντού, η φυλή των Πατάνς. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα. Να μας διαβάσετε, από ό,τι ξέρουμε είχατε αρθρογραφήσει και στην Καθημερινή για αυτό το θέμα. Και έχω απλώς αντιγράψει τα έντυπα του Πακιστανικού Οργανισμού Τουρισμού τι λένε για αυτές τις φυλές. Τα έντυπα του Πακιστανικού Οργανισμού Τουρισμού. Μάλιστα, να δούμε λοιπόν. Λένε για τους κατοίκους της Χούντζα. Οι κάτοικοι της περιοχής αυτής θεωρούνται απόγονοι 5 στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου που περιπλανήθηκαν στα μέρη αυτά. Αποσκεπτικά. Όταν πήγα στους Χούντζα και τους είπα Γιουνάνι, μου λέει και εγώ Γιουνάνι είμαι, μου λέγε ο τύπος εκεί που συνομιλούσα. Του λέω από πού και ως πού. Μου λέει από τους στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου που έφτασαν εδώ στις κοιλάδες μας. Του λέω με τους Καλάς τι συγγένεια έχετε? Η Χούντζα είναι χιλιόμετρα μακριά και μεσολαβούν τεράστιες οροσειρές
μεταξύ των Χούντζα και των Καλάς. Μου απαντά, η Καλάς είναι από άλλη λεγεώνα, το Αλεξάνδρο. Σίγουρος για αυτό που έλεγε. Η παράδοση τους αυτοί έχει... Αυτοί ξέρουν και τελικά η παράδοση από ό,τι διαπιστώσαμε και οι δύο μας τους έχουν, την έχουν, τη βιώνουν και σήμερα με τέτοια πιστότητα που λες και ήταν ο επόμενος αιώνας αυτή. Ακριβώς, ακριβώς. Φέτος το καλοκαίρι που γυρνούσα συνάντησα έναν Νουριστανό, έναν κάτοικο του Αφγανιστάν από την απέναντι μεριά των συνόρων που κατοικούν οι Καλάς, που είναι συγγενείς τους. Και συγκινήθηκε πολύ όταν του είπα ότι είμαι Έλληνας. Και μου λέει, και εγώ Έλληνας είμαι. Του λέω, ποιος το είπε σένα? Μου λέει, ο πατέρας μου. Και στον πατέρα του ποιος το είπε? Ο παππούς μου, μου λέει. Αυτός ήταν πρόσφυγας. Τώρα με τον εμφύλιο, πολλοί Αφγανοί έχουν έρθει στο Πακιστάν για να βρουν δουλειά. Λοιπόν, ένας άνθρωπος να συναντάει έναν Έλληνα σε εκείνα τα μέρη του κόσμου και να του λέει τέτοιες παραδόσεις είναι συγκινητικό. Τουλάχιστον έτσι εγώ το βλέπω. Και δεν είναι και καθόλου εθνικιστικό πλέον να τα βιώνουμε αυτά. Είναι μάλιστα μια προσέγγιση πολυπολιτισμική. Ακριβώς. Που μας κάνει να σεβόμαστε αυτό το παρελθόν. Ακριβώς. Κοιτάτε, αυτή είναι η κρίκη φιλίας και συνεργασίας. Άμα ψάξεις την ιστορία, να βρίσκεις τέτοιους κρίκους μεταξύ των λαών, φέρνει πιο κοντά τον λαό του Πακιστάν σε εμάς. Αυτές οι παραδόσεις, αυτά τα ευρήματα στα μουσεία. Αυτή η ζωντανή παράδοση που υπάρχει ακόμα σε αυτές τις φυλές του Νικού Καυκάσου και των Ιμαλαίων, γιατί να εκμεταλλευτούμε αυτές τις παραδόσεις προς όφελος και των δύο φυλών? Θα λέγαμε που θεωρούν ότι είναι Ιουνάνιδες με την εξελινισμένη αυτή προφορά. Είναι πόσοι είναι σε αυτά τα μέρη? Στη φυλή των Χούντζα αριθμούν μερικές δεκάδες χιλιάδες, αλλά η φυλή των Παντάνς αριθμεί μερικά εκατομμύρια. Βέβαια, η φυλή των Παντάνς υποδιαιρείται σε μερικές υποφυλές. Μερικές από αυτές τις φυλές έχουν τέτοιες παραδόσεις. Θα ήθελα να διαβάσω τι λένε για τους Παντάνς στην περιοχή του Σουάτ. Οι κάτοικοι του Σουάτ είναι μουσουλμάνοι Παντάν, Κοχιστανοί και Γκουζάρ. Μερικοί έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εννοεί από τους νότιους Πακιστανούς και ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να κάνω και μια διακοπή, όπως ακούσαμε ένα πυροβολισμό κυνηγητικό όπως φαίνεται. Ελπίζουμε εδώ να μην έχουμε κάτι αδέσποτο. Στο εξής, ελπίζουμε να κυκλοφορούμε και με έναν άλλο ειρηνικό τρόπο στη φύση. Να συνεχίσω όμως για να μην απορούν και οι τηλεθέτες το τι άκουσαν, αν το άκουσαν ακριβώς. Και για τη φυλή των Παντάν σε άλλο, σε άλλο προσπέκτους. Λέει, οι Έλληνες άφησαν τα ίχνη τους εδώ. Τα χωριά τους έχουν ακόμα ελληνικά ονόματα και τα προσωπά τους θυμίζουν τα κλασικά ελληνικά χαρακτηριστικά. Για τη φυλή των Καλάς λένε, λέγεται ότι όταν ο Αλέξανδρος της Ελλάδος πέρασε την περιοχή τους το 327 π.Χ. του Ινδικού Καυκάσου, εννοεί, το Χιντουκούς, όπως το λένε οι Πακιστανοί, μερικοί από τους στρατιώτες του εγκαταστάθηκαν εδώ και απετέλεσαν τους προγεννήτορες των Καλάς. Ήταν και ένα ισχυρό πολιτισμικό στοιχείο φαίνεται ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου και παρά την μειοψηφία, ας πούμε, την πληθυσμιακή, έδωσε το χρώμα σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμών. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, φτάνω στους Καλάς, με υποδέχονται σαν συγγενή τους, με ξεναγούν στα ιερά τους μέρη και στους βωμούς τους, με φιλοξενούν και όταν ήρθε ο καιρός να φύγω και τους λέω τι θα θέλατε από τους σημερινούς Έλληνες, μου είπαν ένα σχολείο, να μην χαθεί η παράδοσή μας. Το οποίο σχολείο το πέτυχαν για την ώρα και θα πετύχουν κι άλλα. Έτσι. Το καλοκαίρι του 97 κάναμε τα επίσημα εγγένεια του σχολείου αυτού. Αυτά τα πλάνα βέβαια εννοείται θα τα δουν οι τηλεθεατές μας για να πείθεται και ο καθένας. Να δουν το τι έχει γίνει. Αλλά το θέμα είναι να μην μείνουμε εδώ. Κάναμε την πρώτη παρέμβαση μετά από αιώνες σε αυτή την περιοχή της Ασίας. Ναι, να θυμίσω μια εκπομπή σας που κάνατε στην Αντρία, θαυμάσια εκπομπή, που έδωσε ένα στίγμα βοήθειας, ελπίζουμε να αποδώσει το σύνολο των, να θυμηθούν όλοι το σύνολο των υποσχέσεών τους για την ενίσχυση των Καλάς, η οποία ήταν θαυμάσια και πολιτιστικά αυτή. Την ευκαιρία να ευχαριστήσω την Ερτρία που είχε αυτή την πρωτοβουλία και όλους τους συνεργάτες της που δούλεψαν πολλές φορές πέραν του ωραρίου τους και πληρώνοντας από την τσέπη τους πολλά πράγματα για το στήσιμο αυτής της εκπομπής που ήταν πρωτόγνωρη για την Ερτρία. Αλλά έτσι με μεράκι και κέφι γίνονται τα πράγματα που πετυχαίνουν.
Θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα, ναι, και τον κύριο Λογοθέτη που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια και όλη την παρέα του. Σε μια προσπάθεια ακριβώς και εμείς να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει και στην ΕΡΤΡΙΑ, έχουμε σήμερα καλεσμένο μας τον κύριο Λερούνη. Θα δείτε και τον αριθμό του λογαριασμού. Από τη δική μας μεριά, κύριε Λερούνη, επίσης ο Σόλωνας συνέδραμε τότε στην ΕΡΤΡΙΑ και αυτό στάθηκε αφορμή και για τη γνωριμία μας. Και να ευχαριστήσουμε και το Star Κεντρικής Ελλάδας που μας δίνει αυτό το βήμα για να υποστηρίξουμε την προσπάθειά σας αυτή, για να δώσουμε και περαιτέρω βοήθεια. Είδαμε και σημαντικούς χορηγούς όπως τον Φιετζόγλου της Μηχανικής και άλλους σημαντικούς χορηγούς να παρεμβαίνουν σε αυτή την εκπομπή, και ευτυχώς δηλαδή και πολιτικούς παράγοντες, ευρύτα του φάσματος και τον Δήμαρχο Καλαμαριάς και στέλεχος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και πολλούς άλλους που έχουν πει ότι θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Εσείς πώς εκτιμάτε ότι οδηγείται αυτή η προσπάθεια? Πάντως κλείνω που ξέρω ότι μετά από τις εκπομπές αυτές αναπτύχθηκε μια έντονη κινητικότητα και περίπου δεν προλαβαίνετε. Ακριβώς. Μας αφιερώσετε βέβαια το χρόνο να έρθετε από Αθήνα εδώ και να ξαναπάτε μετά. Όχι, είναι χαρά μου που σας συνάντησα και γνώρισα όλες τις δραστηριότητες σας. Να είστε καλά. Και εσείς. Να έχω χρόνο να σας ακολουθήσω κι εγώ. Μετά την εκπομπή, πραγματικά οι υποχρεώσεις μας αυξήθηκαν πάρα πολύ. Θα πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλησαν να βοηθήσουν να ενημερωθούν για το πώς μπορεί να διατεθεί καλύτερα αυτό που θέλουν να προσφέρουν στους καλάς, για το καλό των καλάς. Γιατί πρέπει να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι, καλή τη θελήση βέβαια, θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν, αλλά ο τρόπος που το προσφέρουν ίσως βλάψει αυτή την παράδοση των καλάς. Δηλαδή πρώτον πρέπει να σεβαστούμε την ιδιαιτερότητά τους. Ακριβώς. Και αυτό μάλιστα για να σεβαστούμε και τη δική μας ιστορία. Και να σεβαστούμε και το δικό τους δικαίωμα επίσης. Ακριβώς. Και δεύτερον πρέπει να αξιολογήσουμε τις ανάγκες τους, και μιλάμε κυρίως για ανάγκες υγείας και παιδείας. Δικής τους παιδείας, δικής τους υγείας. Και διατήρησης της παράδοσής τους. Ακριβώς. Μέσα από τη δική τους παιδεία. Ακριβώς. Έτσι. Δεν θέλουμε με πρόσχημα τη βοήθεια που θα τους δώσουμε να αλλοιώσουμε οτιδήποτε από ή να τους κάνουμε και κάνει πολιτικό μας όργανο. Ακριβώς. Σε όχι, κάποια μακρινή Θεού χώρα με την οποία δεν έχουμε καμία διαφορά και έχουμε κάτι που μας ενώνει. Ακριβώς. Πρέπει να σεβαστούμε αυτό που έφτασε στον 20ο αιώνα και είναι τιμή, είναι θησαυρός, όχι μόνο για το Πακιστάν, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλο τον πλανήτη. Και πρώτα ο Θεός περνάει και στον επόμενο, στον 21ο αιώνα και στον 3ο χιλιετία. Να σεβαστούμε αυτό, να τους δώσουμε χωρίς να τους ζητήσουμε τίποτα. Όχι μόνο υλικά αγαθά, έτσι, αλλά ούτε και... Εγώ από ό,τι ξέρω από εσάς βέβαια, τι πρέπει να το πούμε αυτό δημόσια, η οργάνωση που έχετε τηρήσει και όλο το λογιστικό μέρος της είναι αυτό που θα λέγαμε το απόλυτο της απόλυτα ανιδιοτελής. Και έτσι θέλουμε να το διατηρήσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή τα χρήματα που μαζεύονται σε αυτό το λογαριασμό δεν πρέπει δεν να ξοδευτούν. Δεν είναι έξω ούτε καν της κίνησής σας. Όχι. Η κίνησή σας είναι, δηλαδή είσαστε χορηγοί και οικονομικά οι ίδιοι. Ακριβώς. Ουσιαστικά στη διοργάνωση αυτής της προσπάθειας. Έτσι. Γιατί επιτέλους πρέπει να γνωρίζουμε και αυτούς που πραγματικά προσφέρουν και δεν προσποιούνται. Δηλαδή δεν πληρώνουμε υπαλλήλους, έρχονται, βοηθάνε όλοι αφιλοκερδώς, δεν πληρώνουμε γραφεία. Η Πακιστανική πρεσβεία μας προσφέρει, μας δίνει μια αίθουσα όπου εκεί συγκεντρωνόμαστε κάθε Τρίτη απόγευμα και τα λέμε και οργανώνουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις κλπ. Δηλαδή έχετε βοήθεια και από την Ελλάδα και από το Πακιστάν. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει συμπαράσταση από πολλούς ανθρώπους και πολλούς φορείς και μέχρι στιγμής δεν έχουμε αγγίξει τα χρήματα που ο Κοσμάκης από το στέρημά του έχει βάλει σε αυτό το λογαριασμό. Αυτά τα χρήματα θα πάνε εξ ολοκλήρου 100% για τα παιδάκια, για τα μέλη της Φυλής των Καλάς. Εμείς να υποσχεθούμε ότι θα έρθουμε και σε συναντήσεις στην πρεσβεία για να τη ζήσουμε από κοντά και αυτές, πώς οργανώνεται όλη αυτή την προσπάθεια. Θα σταθούμε διαχρονικά υποστηρικτικά που λένε στη σχέση αυτή με τους καλάς. Δεν είναι πλέον μόνο βοήθεια, είναι σχέση. Τώρα εξελίσσεται σε σχέση. Ναι. Και γιατί όχι να μην φιλοξενήσουμε και στη Φτιότητα, γιατί τα
αυτά θα τα δούνε στο μέλλον, ναι, γιατί έκανε την αρχή το Υπουργείο Παιδείας και θέλω να το ευχαριστήσω που είχε την πρωτοβουλία αυτή να καλέσει μια ομάδα μαθητών από αυτό το σχολείο με το δάσκαλό τους εδώ στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επίσης να το ευχαριστήσω γιατί τους πρόσφερε μια φιλοξενία που δεν την είχαν φανταστεί ποτέ τους. Στο Πανεπιστήμιο τους έκανε ένα πρόγραμμα γλώσσας και πολιτισμού για 2 εβδομάδες περίπου. Και φυσικά όλους τους φορείς και τους δήμους εκείνους που κατά τη διάρκεια των 2 μηνών που έμειναν εδώ τα παιδάκια, τους πρόσφερα ένα περιόριστη αγάπη και να πούμε συμπάθεια. Και κάτι, είσαστε καθηγητής και εδώ αναδείχθηκε και ένας άλλος ρόλος της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εδώ οι καθηγητές και οι δάσκαλοι έδωσαν ένα στήριγμα σε όλη αυτή την προσπάθεια, δείχνοντας ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα και δείχνοντας ότι δεν είναι νεκρός πολιτιστικός χώρος. Έτσι, η όλη προσπάθεια είναι κάτω από την αιγίδα της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ. Mm-hmm. Ο λογαριασμός στην τράπεζα είναι στο όνομα της ΓΑΜΑ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής και συνεχίζει να είναι. Είναι στην αγροτική τράπεζα και... Και πρέπει να πούμε, να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, έτσι, ότι οι εκπαιδευτικοί, πέρα από το εκπαιδευτικό έργο, τη δουλειά που κάνουν στην τάξη, έχουν χίλιες δυο άλλες δραστηριότητες, όπως αυτή εδώ, που φάνηκε βέβαια μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά έχουν και άλλες δουλειές που δεν έχουν. Δεν τις έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας. Γιατί τα φώτα της δημοσιότητας, κύριε Λερούνη, από ό,τι φαίνεται στρέφονται σε άλλα πράγματα και δεν στρέφονται σε αυτό που θα λέγαμε στην προσφορά και στην ποιότητα. Τώρα, πώς καμιά φορά γίνεται και το ξεστράτισμα προς την ποιότητα είναι άλλο ζήτημα. Εγώ θα ήθελα βέβαια να πω ότι ζήσαμε και μαζί σας και θα το δούνε σε λίγο και οι τηλεθεατές μας. Συγκινητικές στιγμές για την αποχώρηση των Καλάς. Ναι. Έκλαιγαν κυριολεκτικά στο αεροδρόμιο και αναγκαστήκατε και εσείς και η παρέα όλοι που τους βοηθάγατε να προσπαθήσετε να αποχωρήσετε συγκινημένοι και εσείς, να μην το κρύβουμε, ναι, για να μην τους κάνετε πιο δύσκολο την αποχώρηση. Έτσι, έτσι. Είχαν δεθεί τα παιδιά μαζί μας, ήταν δύσκολη αυτή η ώρα. Έπρεπε να φύγουν χωρίς πολλά έτσι κλάματα και συγκινήσεις. Και είναι και παιδιά. Ναι. Και σίγουρα θα έχουν τρομερές ονειροπολίσεις πλέον για τη χώρα αυτή, για την Ελλάδα. Ναι. Έτσι. Και έχουν πολλά να πούν στους συμμαθητές τους και στα άλλα μέλη της Φυλής των Καλάς. Αυτά τα παιδιά ήρθαν εδώ στην Ελλάδα σαν πρεσβευτές της χώρας τους. Mm-hmm. Οπωσδήποτε υπήρχαν ορισμένα αρνητικά σημεία, αλλά πιστεύω τα θετικά να μέτρησαν πιο πολύ, δηλαδή, για το καλό όλων των μελών. Με κόβει το θέμα του, μας κόβει το να μάθουμε τι ήταν αυτά τα αρνητικά. Κοιτάτε, τα παιδιά ήρθαν από τα 2.500 μέτρα. Σε μια χώρα με έναν τεχνολογικό πολιτισμό α. Ναι. Βέβαια η επιλογή έγινε με το εξής, ότι καθένα έπρεπε να είχε την εμπειρία της μεγάλης πόλης. Να μην φάει δηλαδή τον τεχνολογικό πολιτισμό αμέσως και υποστεί το πολιτιστικό σοκ που λέμε. Ναι. Με αυτό το σκεπτικό έγινε και η επιλογή των παιδιών. Βέβαια, δηλαδή, πήρατε παιδιά που είχαν πάει στο μεγάλη... Καράτσι. Όχι στο Καράτσι που είναι μακριά, στο Πεσάβαρα, ας πούμε, ναι, που είναι μια πόλη 2-3 εκατομμυρίων κατοίκων. Αστικά αναπτυγμένη, πλήρωση κτλ. Είχαν πάει με τους γονείς τους, είτε για δουλειά, οι γονείς, είτε στο νοσοκομείο. Είτε... Αυτά καλά κάνετε και μας τα λέτε, γιατί όπως καταλαβαίνουν, πρέπει να καταλαβαίνουν να βλέπουμε με κάθε λεπτότητα και με τι λεπτότητα και επιμέλεια διοργανώθηκε όλη αυτή η παρουσία εδώ. Υπήρχε κίνδυνος για ένα παιδί που δεν είχε δει ποτέ του τρένο, ας πούμε, ή αυτοκίνητο ή το πρόβλημα που υπάρχει με τη συγκοινωνία στην Αθήνα, ας πούμε, ναι. ή αεροπλάνο, ξέρω, ναι. Λοιπόν, αλλά από ό,τι είδα, τα παιδάκια είχαν μεγάλη προσαρμοστικότητα σε οτιδήποτε νέο έβλεπαν και ήθελαν περισσότερα να μάθουν. Σαν παιδιά. Τελικά τα παιδιά του κόσμου είναι όλα τα ίδια. Τα παιδιά του κόσμου είναι όλα τα ίδια. Μάλιστα, πολύ καλό και αυτό. Να σημειώσουμε ότι ίσως στο μέλλον μπορείτε να κάνετε και ένα πρόγραμμα εξοικείωσης με αυτό και στα υπόλοιπα παιδιά, για να μην δημιουργούνται και εσωτερικά τραύματα, συμπλέγματα εκεί, μεταξύ αυτών που πήγαν στην πόλη και αυτών που δεν πήγαν. Ναι. Είναι λεπτό το θέμα πάντως.
Εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, έχουμε μια... Εμείς θα θέλαμε να συνεργαστούμε από τη μεριά του Σόλωνα σε αυτό το θέμα, να σας βοηθήσουμε, να βγει μια παραγωγή που να πάει να τους δείξει διάφορες πλευρές από εδώ, για να βοηθήσουμε σε αυτό. Και επίσης να πούμε ότι η πρόθεσή μας είναι και η υιοθεσία, η παιδαγωγική υιοθεσία, με το ποσό μιλάμε, όχι με την κυριολεξία, με το ποσό... των 200 δολαρίων. Το χρόνο. 50.000 δηλαδή. 50-60 τώρα 50, που έχει φτάσει το δολάριο. Ναι, τόσο κοστίζει η εκπαίδευση ετήσια εκεί. Ναι, για ένα παιδί. Ναι. Όχι στο δημοτικό. Όχι στο δημοτικό. Μιλάμε για το κολέγιο. Γιατί το κολέγιο. Πολλά παιδάκια. Όχι τα, πολλά παιδάκια. Όλα τα παιδάκια των Καλάς προέρχονται από οικογένειες πολύ φτωχές. Οι γονείς τους δεν έχουν τη δυνατότητα να τα στείλουν στο κολέγιο μετά το γυμνάσιο. Έτσι, αν μια οικογένεια ελληνική υιοθετήσει ένα παιδί για 3 χρόνια, που σημαίνει 60.000 το χρόνο, αν το παιδάκι είναι στο δημοτικό, 90 αν είναι στο γυμνάσιο, αυτό το παιδάκι θα έχει δυνατότητα να σπουδάσει. Αυτή τη στιγμή, με αυτό το πρόγραμμα, που ξεκίνησε εντελώς αυθόρμητα, δεν είχαμε προγραμματίσει κάτι τέτοιο, 250 οικογένειες της Ελλάδος έχουν υιοθετήσει αντίστοιχο αριθμό παιδιών των Καλάς. Μάλιστα. Και έχει αρχίσει μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της Μητροπολιτικής Ελλάδας και αυτής της φίλης των Καλάς, και ελπίζουμε να αποφέρει καρπούς. Βέβαια, θα μου πείτε, θα σπουδάσουν 250 παιδιά. Όχι. Αλλά και 20 να σπουδάσουν, 20 παιδιά να είναι φτάσουν σε ένα επίπεδο πανεπιστημίου, είναι πολύ καλό για τη φιλία. Και εξασφαλίζει μια βιωσιμότητα πλέον πολιτιστική, γιατί υπάρχει και ένας τέτοιος κίνδυνος, με δεδομένη τη μεγάλη πλέον παγκοσμιοποίηση και το άνοιγμα και αυτής της Κεντρικής Ασίας σε πολιτισμικές επιρροές, να έχουμε... Έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταλάβει ότι πρέπει να μορφωθούν εάν θέλουν να επιβιώσουν. Μάλιστα. Μόνοι τους ζήτησαν το σχολείο. Εμείς δεν ήταν δική μας η παρέμβαση, γιατί κατηγορούμαστε γι' αυτό. Ότι τους κάνουν σχολείο ενώ η παράδοση των Καλάς δεν έχει σχολείο. Όχι, όχι. Είναι το ανθρώπινο δικαίωμα. Εδώ δεν θα τους διατηρήσουμε εμείς γραφικούς για να έχουμε εμείς να γράφουμε δοκίμια για αυτούς. Έτσι. Και αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Και αυτό λίγο πολύ το κατακρίνουμε, γιατί έχουν πάει ειδικοί, έχουν γράψει τα βιβλία τους. Πάνω από 80 βιβλία έχουν γραφτεί για τους Καλάς, σε όλο τον κόσμο εννοώ. Και ένας από αυτούς δεν γύρισε να διαθέσει μέρος των χρημάτων που πήρε. Για την ανάγκη τους, για το νερό τους, για μια βρύση. Να θυμηθούμε λίγο και την χριστιανική μας ή και την ανθρωπιστική μας πλευρά, και μας είναι χρήσιμη. Δηλαδή εννοώ της βοήθειας για το δικαίωμά τους. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί, σε αυτόν τον πολύ ζωντανό χώρο, στο Σπερχιό μας ποταμό, ένα υπαίθριο, ένα λιτό στούντιο. Υπάρχει και το λιτό θέατρο, υπάρχουν και άλλες όψεις λιτότητας. Προσπαθούμε να ξαναληθούμε σε ένα παρελθόν, σε μια φυσική αλλά και ανθρώπινη πλευρά των πραγμάτων, και μιλάμε για την φυλή των Καλάς, μιλάμε για ένα περιβάλλον όχι αστικό, όχι αστικοποιημένο, έτσι δεν είναι, την Τελερούνη. Κτηνοτροφική είναι η κοινωνία τους, πολλές χρόνια πριν από ό,τι βρισκόμαστε τώρα εμείς εδώ στην Ελλάδα, ίσως του περασμένου αιώνα οι συνθήκες, στα 2200 στον Ινδικό Κάυκασο. Στα 2200. Στα 2,5 με 3, αν πάρουμε όλο το μήκος της Χαράδρας, των 3 χαράδρων που μένουμε. Δηλαδή μιλάμε για τα... μιλάμε ότι είναι σχεδόν στο ύψος του Ολύμπου. Ναι, ναι, 500 μέτρα πιο κάτω. Ναι, ναι. Και όχι, φτάνουν και στο ύψος του Ολύμπου, πάνω του Λάουσα, πάνω χωριά. Ναι. Όπως είπαμε, λοιπόν, εμείς κάνουμε σε αυτό το σαλόνι, το δημοσιογραφικό σαλόνι στη φύση, στο Σπερχιό. Είναι ένα ρίσκο για μας η σημερινή εκπομπή από πλευράς ποιοτικών τεχνικών χαρακτηριστικών, αλλά πιστεύουμε ότι είναι μία παρέμβαση της φύσης στην επικοινωνία που είναι πολύ αναγκαία. Να αφήσουμε τη φύση να διαμορφώσει όρους επικοινωνίας με όλα τα τεχνικά προβλήματα που μας δημιουργεί.
Εξάλλου συζητάμε με έναν Ορειβάτη και συζητάμε για ανθρώπους που ζουν την ζωή όπως πριν από χιλιάδες χρόνια και για μέρη που είναι σχετικά απάτητα από τον σύγχρονο πολιτισμό. Να περάσουμε όμως και στα προβλήματα υγείας τους, δηλαδή νερού, ίδρευσης, άρδευσης, και να δούμε πώς, ποια είναι η προοπτική που έχει αυτό το μέρος. Και φυσικά θα σας μιλήσω σαν ταξιδιώτης, έτσι, όχι να σαν ειδικός. Την εμπειρία μου. Θα πω. Αλλά επίσης και επίσης θα θέλαμε να μας μεταφέρετε και τι λένε και οι Πακιστανοί για τους καλάς. Βεβαίως. Πέρσι το καλοκαίρι που πήγα για τέταρτη φορά, μαζί με τους συνεργάτες της ομάδας μας, οι φίλοι των καλάς όπως αποκαλούμαστε, που δουλεύουμε για αυτούς, τους βρήκαμε πιο αδύνατους από κάθε άλλη φορά. Είχαν ξεμείνει από τρόφιμα. Είχαν αποκλειστεί, όπως κάθε χρόνο αποκλείονται από τα χιόνια, δεν μπορούσαν να πάνε πάνω τζιπ να τους πάνε τρόφιμα. Οι καλάς έχουν σκοπάδια με πρόβατα, δεν σφάζουν συνέχεια, και κατσίκια κύρια, δεν σφάζουν συνέχεια τα ζώα τους. Όπως, τα έχουν σαν όπως ακριβώς, όλοι όπως και παλιά εμείς τρώγαμε τρεις φορές το χρόνο κρέας, ναι, στις μεγάλες γιορτές. Έτσι γίνεται και οι καλάς. Οι γυναίκες είχαν πρόβλημα, ιδίως οι νεαρές μητέρες, από έλλειψη σιδήρου. Δεν μπορούσαν να περπατήσουν, τις παίρναμε ομάδες με τζιπ να τις πηγαίνουμε στο νοσοκομείο για να κάνουν ορό πλάσματος. Στο σχολείο που χτίσαμε είχαμε ένα πρόχειρο σταθμό πρώτων βοηθειών με φάρμακα και δίναμε δωρεάν φάρμακα σε όλους τους κατοίκους της Κοιλάδας. Αυτά τα φάρμακα μας τα είχαν δώσει Έλληνες φαρμακοποιοί πέρσι και φέτος ευελπιστούμε ότι και άλλοι φαρμακοποιοί θα μας δώσουν φάρμακα για τους καλάς. Συνεργαζόμαστε με τον γιατρό της Χαράδρας σε ορισμένα θέματα υγείας. Τις δύσκολες περιπτώσεις πηγαίναμε βέβαια στο νοσοκομείο της γειτονικής πόλης. Είχαμε περίπου 15 είδη φαρμάκων όσον αφορά κρυώματα, έτσι, κρυολογήματα, συνάχεια, πονοκεφάλους, για τις πληγές και για ορισμένα σπηριά που βγάζουν, από, μάλλον από θέμα καθαριότητας. Οι γεροντότεροι αθρητικά και ρευματικά πόνοι, οι μεσήλικες πόνοι αρθρώσεων και μέσης λόγω της βαριάς δουλειάς που κάνουν. Και φυσικά αυτά το δηλαδή, καλοκαίρι. Αυτό που θα λέγαμε χρειάζεται μια εντατική υποστήριξη σχετικά, όχι εντατική με την έννοια πολυφαρμακίας. Όχι. Μια φαρμακευτική υποστήριξη κάπως με βιταμίνες, με να έχουν κάποιες δυνατότητες αντιβίωσης σε κρίσιμες καταστάσεις. Όλα τα παιδάκια έχουν ερητίδες από αβιταμίνωση. Δεν τρέφονται καθημερινά. Δηλαδή δεν υπάρχει καθημερινό τρόσιμο τραπεζού στο σπίτι. Και συγκεκριμένα σας λέω ότι όταν μας καλούν στο σπίτι να μας κάνουν το τραπέζι και το θεωρούν τιμή τους να μας κάνουν το τραπέζι, τρώμε με τον πατέρα. Ό,τι περισσεύει τρώει η μητέρα και η γιαγιά και τα παιδάκια γλύφουν τα πιάτα. Και υπάρχει μεγάλη παιδική θεσιμότητα. Τα παιδιά κυκλοφορούν με μια σφεντόνα στο λαιμό και κλέβουν κανένα καρύδι, κανένα μήλο, με όλες τις συνέπειες του ξυλοκοπήματος αν τα πιάσουν. Και μάλιστα αν είναι και σε ισλαμική περιοχή, έχουν και πρόσθετες συνέπειες λόγω του ότι η κλοπή εκεί έχει βαρύτατη μεταχείριση θρησκευτική. Ναι, όχι, μαζί με τα άλλα τα μουσουλμανάκια που είναι πρώην καλασάκια, έτσι, μοιράζονται τη φτώχεια τους, γιατί και τα άλλα παιδάκια φτωχά είναι. Πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι το Πακιστάν έχει φερθεί πολύ προσεκτικά και διακριτικά στους καλάς. Το Σύνταγμα του Πακιστάν τους προστατεύει. Θεωρείται οι καλά σαν μία από τις τέσσερες θρησκευτικές μειονότητες, ναι, όπως ναι, οι Ινδουιστές, οι Βουδιστές, οι Χριστιανοί, είναι και οι καλάς. Βέβαια, οι άλλες μειονότητες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το σχολείο τους ή το πολιτιστικό τους είναι κέντρο. Είναι μια μικρή μειονότητα, αλλά οι καλά δεν μπορεί. Περιοχή. Ακριβώς. Δεν μπορούν να ζήσουν. Για να γυρίσουμε στο θέμα των φαρμάκων, πέρσι το καλοκαίρι δεν προλαβαίναμε να δίνουμε φάρμακα για διάρειες και παράσιτα. Λόγω του ότι. Δηλαδή, δουλεύετε και σαν γιατροί χωρίς σύνορα εκεί, ας το πούμε έτσι. Περίπου. Παρότι εσείς, από ό,τι ξέρω, πηγαίνετε χωρίς κανένα άλλο μισθό. Όχι, φυσικά. Και πηγαίνετε και καλύπτετε μόνοι σας τα έξοδα εκεί στην. Είναι όρος απαράβατος. Αν κάποιος θέλει να δουλέψει με την ομάδα μας, θα πρέπει να πληρώσει και το εισιτήριό του, πήγαινε έλα το αεροπορικό, και τη διαμονή του εκεί και να αναλάβει το ρίσκο της υγείας του. Mm-hmm. Για οτιδήποτε πάθει, γιατί οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, αρρωσταίνουμε και κάτω. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αποδεχτεί και βλέπω με χαρά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές που αποδέχονται αυτόν τον όρο, με χαρά μάλιστα.
και θέλουν να προσφέρουν. Και την προσφορά την εννοούμε έτσι. Δίνω χωρίς να ζητάω τίποτα. Γιατί όποιος κάποιος δίνει και μετά ζητάει κάτι, έστω και αν αυτό το υλικό δεν είναι υλικό, έστω είναι κάτι και αν είναι δηλαδή κάτι έλασον έναντι των δαπανών που έχει κάνει, μπορεί να αρχίσει να νοθεύεται η ακριβώς κατάσταση. Και δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Ο επόμενος στόχος μας τώρα είναι... Εμείς να εκφράσουμε την εξής πρόθεση. Θα θέλαμε και στην Στερεά Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα και στην Φθιώτιδα να υποστηρίξουμε το δίκτυο των φίλων του Καλάς, για να μειώσουμε λίγο και την δική σας ή μάλλον για να ευωδώσουμε περισσότερο και την δική σας προσπάθεια και πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω ακούσει ότι ο πληθυσμός εδώ της περιοχής έχει συμβάλει αρκετά σε ανάλογες εξορμήσεις που έχετε κάνει. Ναι, σας είχα ενημερώσει συγκεκριμένα για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας για τα αποτελέσματα που είχαν γίνει τουλάχιστον δύο ραδιοτηλεοπτικών εράνων. Ας τους πούμε έτσι, δεν είναι κάτι κακό να μην τα θεωρούμε μαγαρισμένες λέξεις επειδή έχουν χρησιμοποιηθεί αρνητικά. Και σας είχα πει για τα αποτελέσματά τους και σας είχε κάνει κάποια εντύπωση κιόλας. Ναι, πραγματικά. Και θέλω να πω ότι τα χρήματα αυτά, το χιλιάρικο του κάθε ενός που θα δώσει, γιατί πρέπει να πούμε ότι η προσπάθειά μας μέχρι τώρα δεν έχει ενισχυθεί από μεγάλους χορηγούς πέρα από 5-6 δήμους που έχουν δώσει. Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων μαζεύτηκε με το στέρημα του απλού Έλληνα και του απλού δάσκαλου και του μαθητή. Χιλιάρικο μαζεύτηκαν. Του χρόνου, το επόμενο καλοκαίρι δηλαδή, σκεφτόμαστε να μεταφέρουμε πόσιμο νερό σε όσο το δυνατόν περισσότερα χωριουδάκια των Καλάς και στα σχολεία που υπάρχουν στα διάφορα χωριά, είτε αυτά είναι μουσουλμάνικα είτε καλασικά, γιατί τώρα τον τελευταίο χρόνο ιδρύθηκαν 4 καλασικά σχολεία, βέβαια χωρίς την ανάλογη υποδομή. Με τα χρήματα όμως που μαζέψαμε πρέπει να φτιάξουμε και θρανία για αυτά, το ταβάνι τους, τις βρύσες τους, την τουαλέτα τους. Και είπαμε, ίδρυψη, μάλιστα από ό,τι έμαθα, αρρωστήσατε κι εσείς και κάποιοι συνεργάτες σας όταν είχατε πάει εκεί λόγω των κακών συνθήκων υγείας. Έτσι, δεν την γλιτώνουμε κανένας, αλλά εντάξει, μέσα σε όλα υπάρχει και αυτό το ρίσκο που είπαμε. Το θέμα είναι ότι έχει αποτέλεσμα αυτή η προσφορά, τη χαιρόμαστε, εκεί κάτω κάνουμε το κέφι μας, μας αρέσει αυτό που κάνουμε και όταν το δίνεις με αγάπη προχωράει καλά και έχει αποτέλεσμα το όλο θέμα. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι αν κάποιο, κάθε χωριουδάκι έχει τη βρύση του, κάθε σχολείο έχει τη βρύση του και την τουαλέτα του, τότε το πρόβλημα των διαρρεών θα σταματήσει να υπάρχει στους Καλάς. Αυτό πώς σχηματίζεται τώρα κατά την δική σας εκτίμηση, δηλαδή το πρόβλημα με τις διάρειες, έχουν κακή... Όταν πίνουν από το νερό του καναλιού που έρχεται από πιο ψηλά και το προηγούμενο χωριό έχει χρησιμοποιήσει το ίδιο νερό για οτιδήποτε, μάλιστα, με τις ανάγκες του, μάλιστα, και το επόμενο χωριό, μάλιστα, πίνει από το ίδιο νερό, τι περιμένετε? Το ρωτάω αυτό γιατί πολλοί από τους τηλεθεατές μας, έχοντας ξεχάσει ίσως παλαιότερες συνθήκες πριν από πολλές δεκαετίες εδώ πέρα, θα αναρωτιούνται τι ακριβώς ιδιαίτερο συντρέχει εκεί. Και επιπλέον υπάρχουν μερικά χωριά που έχουν ίδρευση, αλλά έχουν σπάσει σωλήνες από την πολυκαιρία, από την κακοκαιρία, από την κακή κατασκευή. Με αποτέλεσμα να είναι, γίνονται εστίες μολύνσεων τα μέρη που έχουν σπάσει και δημιουργούν λακκούδες κτλ. Οπότε είναι πάλι και αυτό το σύστημα κακό που πρέπει να αλλάχθει, πρέπει να αντικατασταθεί. Και μερικές φορές αισθανόμαστε και λίγο τύψη να πούμε, που κάναμε ένα ωραίο σχολείο, ένα πρότυπο σχολείο εκεί πάνω, σαν πρώτη παρέμβαση, και δεν κοιτάξανε το πρωταρχικό, την τροφή για τα παιδιά, το νερό, το καθαρό για τα παιδιά. Βέβαια, στο σχολείο που κάναμε, έχουμε χτίσει και μια κουζίνα για το συσίτιο των παιδιών. Ελπίζουμε... Κάτι που ενισχύει. Από ό,τι είδα από το σχολείο, και θα το έχουν δει και θα το δουν και οι τηλεθεατές μας, είναι ένα σχολείο, θα λέγαμε, παραδοσιακό για τα δικά μας δεδομένα, δεν ξέρω γιατί είναι εκεί, και μπορεί να είναι πολύ προοδευτικό σαν κατασκευή, σαν τρόπος κατασκευής, και πολύ όμορφο, καλέσθητο. Ναι, να πούμε μέσα στην ιστορία αυτή. Είμαστε τυχεροί, γιατί το 1995 που πήγα να πάρω την άδεια για αυτό το μειονοτικό σχολείο, συνάντησα τον Τζον Χάρισον, έναν αρχιτέκτονα που είχε ειδικευτεί στην καλασική αρχιτεκτονική και μάλιστα παρουσίαζε τα έργα του στη Hindu Goose Conference που γινόταν τότε, εκείνον τον καιρό εκεί κάτω.
Του ζήτησα και εγώ και ο κύριος Αντώνης Ρήγας, που είναι μηχανικός και ανήκει στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, να μας φτιάξει ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο, και με χαρά ο κύριος Χάρισον το αποδέχτηκε και έκανε. Βέβαια, αυτό το σχολείο έχει παράθυρα. Το παραδοσιακό σπίτι των Καλάς δεν έχει παράθυρα. Αλλά στα σχολείο έπρεπε να είχε. Είναι χρήσιμο πολύ, όχι μερικά πράγματα. Πρέπει να τα δούμε να προοδεύουν και στον χρόνο τους. Δηλαδή, δεν θα είναι σωστό, παράδειγμα, να βλέπουμε αυτή την εθιμική κατάσταση ανθιγυνότητας και τροφοπαινίας στα παιδιά των Καλάς, επειδή έχουν τα ανατολικά περίπου έθιμα ή και τα αρχαία έθιμα. Τρέφονται πρώτα οι γονείς, ο άντρας, και μετά τα παιδιά, τέλος, αν περισσέψει. Να το δούμε αυτό, όχι με την έννοια της επέμβασης, να αφήσουμε μόνοι τους να ζήσουν και προς το μέλλον. Ακριβώς, να επιζήσουν. Έτσι. Να επιζήσουν. Και το σχολείο, πιστεύω, να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Να επιζήσουν, γιατί αν επιζήσουν, μάλιστα, ενδεχομένως δεν θα συρρυκνώνονται πληθυσμιακά, αλλά θα αναπτύσσονται πληθυσμιακά, που σημαίνει ότι θα είναι βιώσιμη για το μέλλον και στο μέλλον ως παράδοση. Ακριβώς. Μόνο οι δικές μας παρεμβάσεις να είναι προσεκτικές, να σεβόμαστε την παράδοση, όπως σεβαστήκαμε την παράδοση και στο σχολείο, γιατί ένα τέτοιο σχολείο στήκησε έχει σχεδόν κάπου, τα διπλάσια μάλιστα, από ότι έχει κάπου εν είδη εικονίσματα τους και ένα μεγάλο Αλέξανδρο και μια πρωτομή. Αυτό είναι δώρο κάποιου σχολείου ελληνικού που με είχε προσκαλέσει να κάνω μια ομιλία, δώρο στους μαθητές αυτών των Καλάς. Αυτοί θα το βλέπουν αυτό με βέβαιος. Ο Σικάνταρ για αυτούς είναι ένας από τους προγεννήτωρές τους, όταν έχουν τέτοιες παραδόσεις. Και τιμούν πάντοτε αυτή τη γωνιά του σχολείου τους, αφιερώνοντας ευχαριστήριες κορδέλες σε αυτό το σημείο. Και τις οποίες κορδέλες είδαμε να τις αφιερώνουν και σε κάποιους που συνέβαλαν στην εκπομπή και στον Έρανο. Να σημειώσουμε εδώ, θα θέλαμε να μας πείτε τι γιορτάζουν και ποιο είναι το κλίμα των Καλάς εμπροκειμένο, το εορταστικό τους, αν έχουν και κάποιες επαιτίους που τις κρατάνε από την περίοδο του Αλεξάνδρου. Έχουν Έχετε οι γιορτές ζήσει τα έθιμά τους διεξοδικά. Οι γιορτές τους, όπως και στην αρχαία Ελλάδα, είναι εποχιακές. Έχουν την άνοιξη, κάτι ανάλογο με τα ελληνικά ανθεστήρια. Το ονομάζουν τζόση. Έχουν το καλοκαίρι την περίοδο των Συγκομιδή, το Ουτσάο. Έχουν τον Οκτώβριο αρχές το Πουλ, Συγκομιδή στα Φιλιού, μιας και πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ότι οι Καλάς παράγουν κρασί και το χαίρονται στις γιορτές και στις συνάξεις τους. Πράγμα που οι γύρω μουσουλμάνοι δεν το κάνουν, το Κοράνι απαγορεύει. Δηλαδή κρατάνε το διονυσιακό, ας πούμε, στοιχείο, ναι. Και μάλιστα αυτό το υγρό του Διονύσου, ο μούστος, ο χυμός του Σταφυλιού, είναι καθαρτήριο υγρό για αυτόν που θα λάβει μέρος σε μια θυσία και θα πιάσει το ζώο που είναι αφιερωμένο στο Θεό, το ζώο που θα θυσιαστεί. Πρέπει να καθάρουν τα χέρια τους με το μούστο, αυτό το υγρό του Διονύσου. Λοιπόν, και η μεγαλύτερη γιορτή τους είναι στο χειμερινό ηλιοστάσιο, ο τσόμος, όπως τον λένε, κόμος κατά πολλούς. Ο διονυσιακός κόμος, έχουν πολλά διονυσιακά αυτή την περίοδο. Παρουσιάζει η ομοιότητα των δρομένων με τα αρχαία ελληνικά, τα αντίστοιχα αρχαία ελληνικά της ίδιας περίοδου. Που είδαμε σε παραστάσεις πάνω από τα μακεδονικά ευρήματα. Έτσι. Δηλαδή, να πούμε ότι την ίδια εποχή του χρόνου, στο χειμερινό ηλιοστάσιο, μέσα του Δεκέμβρη, οι αρχαίοι Έλληνες γιόρταζαν τα Κρόνια. Και τότε υπήρχαν ορισμένα έθιμα που σήμερα τα τηρούν και οι Καλάς, οι προσωφορίες, τα καθαρτήρια λουτρά, η κατασκευή ειδικών άρτων, η προσφορά καρπών στους νεκρούς, σεξουαλικά πειράγματα και μάλιστα σε έντονο βαθμό, όπως οι απόκριες οι δικές μας. Ναι. Και μάλιστα να μεταμφιέζονται με τομάρια ζώων, όπως κάνουν κάποιες αντίστοιχες περιοχές. Εδώ στην Ελλάδα, νομίζω στην Κοζάνη έχουν αντίστοιχα... Ναι, διατηρούνται σε διάφορα μέρη της χώρας, μάλιστα. Έθιμα. Και ανάμεσα σε αυτά είναι και το καπέλο αυτό. Και το καπέλο τους, που το φοράν πάντα, και μάλιστα για να ξεχωρίζουν από τους άλλους μουσουλμάνους, που φορούν το ίδιο καπέλο, γιατί έχει επικρατήσει ένα φτερό. Και το οποίο φτερό υπάρχει και εδώ στα αρχαιοελληνικά ευρήματα που έχουμε στη Μακεδονία. Δεν το έχω δει αυτό, αλλά ίσως επειδή είναι ξεφτισμένες και οι τοιχογραφίες, ναι, δεν ναι, το έχω προσέξω. Αλλά το καπέλο είναι αυτούσιο, από ό,τι είδαμε. Ναι.
Και το είδανε οι ίδιοι στην ξανάλυση που τους έλυνε και εντυπωσιάστηκαν. Και ήταν πολύ συγκινητικό για τα παιδάκια αυτά των Καλάς που ήρθαν εδώ και επισκέφτηκαν τα μουσεία να διακρίνουν σημεία, στοιχεία από τη δική τους παράδοση στα εκθέματα των μουσείων, των ελληνικών μουσείων. Δηλαδή. Ναι. Δεν θα πάει κάποιος να τους πει ότι δεν είσαστε αυτό. Ναι. Τα ακτινοτά αστέρια, τους ρόδακες, τους μεάνδρους, τα διάφορα γεωμετρικά σχήματα, τις παραδοσίες τους, των ξυλόκλειπτων των σπιτιών τους. Και να πω ότι το πιο συγκινητικό ήταν η στιγμή που πήγανε στον τάφο του Φιλίππου, όπου εμείς πηγαίνουμε σε αυτούς τους χώρους και τους αντιμετωπίζουμε σαν έναν κοινό αρχαιολογικό χώρο. Ναι. Για αυτούς δεν ήταν αρχαιολογικός χώρος, ήταν ο τάφος ενός προγόνου. Είχε την ιερότητα και εκεί μάλιστα είναι χώρος προσφοράς για αυτούς. Έτσι. Και ιεροπραξίας. Έτσι, ναι. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας, αλλά εμείς θα θέλαμε να συνεχίσουμε όχι μόνο τώρα, αλλά να συνεχίσουμε και σε άλλες εκπομπές και με πρόσθετο υλικό. Θα είναι ιδιαίτερη χαρά μας. Κύριε Λερούνη, θα ήθελα να μου αναφερθείτε, να αναφερθείτε και στο πώς βλέπουν και οι Πακιστανοί τους Καλάς, οι συγγραφείς, οι λόγοι. Ναι. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο και του κυρίου Αφζάλ Χάν. Αυτό καλό είναι και εμείς να υιοθετήσουμε. Να υιοθετήσουμε αυτό το καπέλο. Καιρός είναι μετά από αιώνες να το ξαναφορέσουμε αυτό το καπέλο. Δεν ξέρω πώς φαίνεται σε μένα, δεν ξέρω πώς ταιριάζει, δεν ξέρω αν το φόρεσε και καλά βέβαια, αλλά δεν ξέρω πώς ταιριάζει με την υπόλοιπη ενδυμασία, αλλά καλό είναι να κλείσουμε με αυτό το ζωντανό σκηνικό, το ενδυματολογικό σκηνικό. Όσο εσείς θα... Να αναφέρουμε το τι λέει στο βιβλίο του Τσιτράλ και Καφιριστάν ο Αφζάλ Χάν, που είναι στρατιωτικός διοικητής στο Πακιστάν. Γράφει για τους Καλάς. Μερικοί τους θεωρούν Ινδοϊρανούς. Άλλοι τους θεωρούν απογόνους Ελλήνων. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μου συναντούσα ψηλούς άντρες με ξανθά ή καστανά μαλλιά και συχνά ανοιχτά μπλε μάτια. Επίσης παρατηρούσα ότι τα μέλη των ανωτέρων τάξεων είχαν άρια ανατροφή με ωραία ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Είναι πολύ πιθανό η άρχουσα τάξη να αποτελείται από Βακτριανούς επίκους με ελληνικό αίμα. Κατά τη διάρκεια της επέκτασης του Ισλάμ τον 9ο και 10ο αιώνα, αυτοί αρνήθηκαν να εξισλαμιστούν και γι' αυτό το λόγο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα πλούσια εδάφη τους στις πεδιάδες και να βρουν καταφύγιο στις υψηλές και απομακρυσμένες κοιλάδες των βουνών. Να πούμε ότι στους Καλάς δεν έχουν βρεθεί ευρήματα που να δηλώνουν. Στην περιοχή δηλαδή. Ακριβώς, που να δηλώνουν ελληνική καταγωγή. Είναι δηλαδή μέτικοι. Ακριβώς. Όλες όμως οι πεδιάδες γύρω από τον Ινδικό Κάφκασο και στο Πακιστάν έχουν ελληνικές πόλεις χτισμένες με το υποδάμιο σύστημα. Βρίσκουμε ελληνικές επιγραφές, κορινθιακούς κύονες, θέατρα και γυμναστήρια που χαρακτηρίζουν. Βασικό υλικό, όπως είπαμε, των Πακιστανικών μουσείων είναι ελληνικές δημιουργίες, οι ελληνιστικές. Ακριβώς. Αλλά να μην μείνουμε σε αυτό το θέμα, να δούμε τους Καλάς ανθρώπινα, όχι επειδή μπορεί να είναι συγγενείς μας, να τους δούμε σαν μια φυλή που υποφέρει εκεί κάτω. Όχι με εθνικισμό, με πολιτισμικό ενδιαφέρον και όχι πολιτισμική δίσδυση, με πολιτισμικό ενδιαφέρον και ανθρωπισμό. Και ανθρωπισμό πάνω απ' όλα. Να τους νιώσουμε σαν ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας, έτσι να τους πλησιάσουμε και να μην μοιάσουμε σε αυτούς που πάνε, τους μελετάνε, γράφουν βιβλία και τους ξεχνάνε. Μάλιστα. Και εμείς να κάνουμε ένα κάλεσμα και όσοι είχαν συμπράξει από τις, όσοι έγινε στην εμβέλειά μας, στις προσπάθειες από την ΕΡΤΡΙΑ και στον Έρανο και μέσα και από την δημοσίευση του λογαριασμού να στηρίξουν, αν και εκείνο που θα βλέπαμε σαν πιο σκόπιμο είναι ένα διαρκές δίκτυο το οποίο να λειτουργεί σαν σχέση, όπως είπαμε κιόλας, σε αυτή τη σχέση που είναι στο χώρο και στο χρόνο χαμένη. Έτσι. Και έχουμε πολλά να πάρουμε. Όταν δίνεις, παίρνεις. Όταν δίνεις, παίρνεις και παίρνεις πρώτα απ' όλα από την ψυχή σου. Και αυτό αναδεικνύεται σε προσπάθειες όπως και η δική σας, κύριε Λερούνη. Θέλουμε κι άλλες φορές να πούμε πολλά. Έχουμε εξάλλου να διηγηθούμε στους τηλεθεατές μας και ταξιδιωτικές εντυπώσεις από τα μεγάλα όρη και από βεβαίως, με χαρά μου, τον απέραντο κόσμο μας, τον μικρό μεγάλο κόσμο. Έτσι, που πρέπει να το γνωρίσουμε. Πρέπει να αισθανόμαστε πολίτες του κόσμου πλέον. Τα σύνορα δεν πρέπει να μας χωρίζουν. Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την προσφορά
του αρχαιοελληνικού αυτού πηλικίου, έτσι. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε για το ποτάμι μας, το Σπερχιό, το νέο ανάχωμα που είναι εδώ πάνω στο οποίο γυρίσαμε την εκπομπή αυτή.